Ηλίας Μήλιος είναι υποψήφιος δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης. Τον καλησπερίζω στο στούντιο. Ανυπακοή στις γειτονιές των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης. Να υποθέσω καλησπέρα ότι δεν μπορείτε να συνεργαστείτε με κανέναν και μόνο το όνομα του συνδυασμού φωτογραφίζει συγκρουσιακές καταστάσεις. Ακριβώς. Δεν μπορούμε προφανώς να συνεργαστούμε με κάποιους που όλο το προηγούμενο διάστημα αποδεχτήκανε και υπηρετήσανε την πολιτική των μνημονίων και της αρπαγής από το λαό όλων αυτών των δικαιωμάτων που χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερο τους στερούνε. Είναι προφανές λοιπόν ότι με όλους αυτούς δεν μπορούμε να έχουμε καμία απολύτως συνεργασία. Δεν είναι προσωπικό το θέμα, λέτε, ιδεολογικό. Προφανέστατα. Αλλά προφανέστατα εδώ δεν είναι προσωπικό. Για ιδεολογικά κολλήματα, για τις, ίσως για τις πολιτικές τους καταβολές αυτά σε επίπεδο δήμου, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, τι εφαρμογή μπορεί. Κοιτάξτε. Με δεδομένο ότι η τοπική αυτοδιοίκηση όλα τα τελευταία χρόνια και μάλιστα με τον Κλισθένη ακόμα περισσότερο ξεπερνά τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, πάβει να είναι, με άλλα λόγια, και αυτοδιοίκηση, αλλά και τοπική, γίνεται ένα τοπικό κράτος στην πραγματικότητα, έρχεται να εφαρμόσει κάποιες άλλες πολιτικές, τότε πραγματικά έχουν πολύ μεγάλη σημασία τα μνημόνια. Αν σκεφτεί κανείς, ας πούμε, για τον Κλισθένη, να μην πούμε τίποτα, να πούμε δύο στοιχεία μόνο του Κλισθένη. Ένα, ότι έρχεται να περάσει μια σειρά από αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς να δώσει βέβαια και τους ανάλογους πόρους, με αποτέλεσμα να οδηγούνται αυτές οι υπηρεσίες στην ιδιωτικοποίηση. Ακριβώς. Έτσι. Και αν θέλετε να μιλήσουμε και συγκεκριμένα, γιατί κάποιοι λένε ότι και πού τα είδαμε αυτά, είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι και να το συνδέσουμε, αν θέλετε, και με ευρωπαϊκά προγράμματα και όλα αυτά. Ναι. Θα γνωρίζετε ίσως ότι τα κοινωνικά παντοπολία, τα κοινωνικά φαρμακεία και διάφορες τέτοιου τύπου δομές ήδη από την επόμενη χρονιά δεν χρηματοδοτούνται πια και άρα θα πρέπει να δούμε ή την ιδιωτικοποίησή τους ή τη λειτουργία τους με κάποιο τέτοιο τρόπο που θα πρέπει να βρεθούν από αλλού τα χρήματα. Είναι πολύ χαρακτηριστική περίπτωση, ναι. Είναι πολύ πρόσφατο, γι' αυτό το αναφέρω. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή οι Δήμοι γίνονται ο χώρος πειραματισμού για την ευρύτατη εφαρμογή των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Αν σκεφτούμε, ας πούμε, ότι ο δικός μας Δήμος, για παράδειγμα, ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης, αν πάρει και τα 8 μήνα, τα 2 τρίτα του προσωπικού του είναι με ελαστικές εργασιακές σχέσεις με συμβασιούχους και το 1 τρίτο μόνιμο προσωπικό μόνο, μπορούμε να καταλάβουμε πολύ καλά όλοι πώς έρχονται να εφαρμόσουν τις μνημονιακές πολιτικές στο εσωτερικό του Δήμου. Με αυτό προφανώς και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Όμως, αφού δεν τους αφήνουν να κάνουν προσλήψεις. Το ερώτημα εσείς είναι. Εσείς λέτε για ελαστική. Προφανώς. Το ερώτημα είναι πρώτα απ' όλα γιατί βρισκόμαστε και σε προεκλογικές περιόδους και όλα αυτά παίζουν. Το ερώτημα είναι αν θέλουν σίγουρα οι δήμαρχοι να έχουν μόνιμο προσωπικό ή χρειάζεται και λίγο, γιατί παίζουμε και το ψηφοθυρικό παιχνίδι και το κάνει η εξουσία. Ακριβώς. Αυτή την εργασιακή ανασφάλεια στην οποία καταδικάζουν χιλιάδες ανθρώπους, τέλος πάντων, εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το βασικό βέβαια που πρέπει να πούμε εδώ πέρα είναι το πώς θα αγωνιστούμε όλοι μαζί, κάτοικοι των περιοχών, του δικού μας Δήμου συγκεκριμένα, των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης, αλλά και όλων των Δήμων, έτσι ώστε να κερδίσουμε τη μόνιμη και σταθερή δουλειά από τη μια μεριά των εργαζόμενων στην τοπική αυτοδιοίκηση και συνολικά όλων των εργαζόμενων, την ίδια στιγμή βέβαια και την παροχή ποιοτικών δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών. Γιατί αυτά τα πράγματα είναι συνυφασμένα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να μιλήσουμε κατά την άποψή μας. Να εκμεταλλευτώ στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας την ιδιότητά σας. Είστε εκπαιδευτικός. Έχουμε δύο ζητήματα. Καταρχάς, έχω πέσει πάνω σε είδηση η οποία λέει ότι έχετε πολύ μεγάλη σχολική μαθητική διαρροή. Φαντάζομαι λόγω δενθροποτάμου. Έτσι, νομίζω ότι αυτομάτως η σκέψη γίνεται. Για όσους δεν καταλαβαίνουν, μαθητική διαρροή, σχολική διαρροή είναι όταν δεν πιάνεις το απαραίτητο επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγκαταλείπεις το σχολείο, για να το πούμε σε απλά ελληνικά. Ισχύει αυτό στο Δενδροπόταμο? Κοιτάξτε, ο Δενδροπόταμος είναι μια περιοχή με ιδιαίτερες συνθήκες. Ιδιαίτερες συνθήκες σε ό,τι αφορά όχι μόνο τη σχολική εγκατάλειψη, αλλά το συνολικό ζήτημα της ποιότητας της ζωής σε αυτή την περιοχή, με απόλυτη φτώχεια όλα τα τελευταία χρόνια, η οποία μάλιστα αυτό για μας κατατάσσει και σαν Δήμο συνολικά τους Αμπελόκηπους, στη δεύτερη θέση της μακροχρόνιας ανεργίας. Όταν λοιπόν στο Δενδροπόταμο αυτή τη στιγμή έχουμε
τόσους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταδικαστεί και από την πολιτεία αλλά και από τους θεσμούς της αυτοδιοίκησης σε μια μακροχρόνια ανεργία, σε συνθήκες ζωής απαράδεκτες στην κυριολεξία, να πω χαρακτηριστικά ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην περιοχή του Δεδροποτάμου, στους ανθρώπους που έχουν μάθει και το λένε και οι ίδιοι, ότι έχουν μάθει να κάνουν εμπόριο, έχει πάψει η περιφέρεια να δίνει άδειες πλανόδιου εμπορίου και λιανοπολιτών, τέλος πάντων. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι αυτή μια σειρά άνθρωποι... διορθώνεται, κύριε Σμίλ. Η κατάσταση αυτή διορθώνεται, αν θέλεις πραγματικά να διορθωθεί. Ναι. Όχι να εφαρμόσεις ευρωπαϊκά, διάφορα ευρωπαϊκά σε προγράμματα. Σε διάσεις το λέω, γιατί όταν φτάνεις στο σημείο απαντήσω, να γετοποιήσεις, να περιθωριοποιήσεις. Πολύ συγκεκριμένα μπορούμε να το απαντήσουμε. Ναι. Το ερώτημα δεν είναι αν θα κάνουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να ανακαλύψουμε πώς είναι η σχολική εγκατάλειψη. Το ερώτημα είναι ποια είναι εκείνα τα προγράμματα που θα εφαρμόσουμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις συνθήκες της ζωής των κατοίκων του Δεντροποτάμου, έτσι ώστε τα παιδιά αυτής της περιοχής να μπορέσουν πραγματικά να παρακολουθήσουν το σχολείο. Και βέβαια πρέπει να μιλήσουμε νομίζω συνολικά για το ζήτημα της εκπαίδευσης και στους αμπελόκηπους και συνολικότερα. Θέλω να μου πείτε λίγο τι γίνεται με το καλλιτεχνικό σχολείο. Είναι διαρκώς στην επικαιρότητα. Ναι. Δύο λεπτά μόνο, σας παρακαλώ. Ναι, είναι πάρα πολύ σύντομα. Το Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων, λοιπόν, είναι ένα σχολείο πολύπαθο, πραγματικά. Ιδρύθηκε πριν από περισσότερο από 10 χρόνια και όλα αυτά τα χρόνια έχει να αντιμετωπίσει ένα συγκεκριμένο ζήτημα, το κτηριακό. Σήμερα έχουμε φτάσει μάλιστα στο σημείο αλλού να στεγάζεται το γυμνάσιο, αλλού να στεγάζεται το λύκειο, αντί να προχωρήσει αυτό που εδώ και πόσα χρόνια λέμε, να κατασκευαστεί το κτίριο του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αμπελοκήπων στο οικόπεδο που υπάρχει στην οδό Μοναστηρίου. Ανταυτού, είδαμε φέτος το περασμένο μάλλον καλοκαίρι, με υπογραφή του Τσακαλώτου και το συγκεκριμένο οικόπεδο να είναι ένα από τα 10.119 ακίνητα του δημοσίου που τα πήρε το υπερταμείο. Λέμε λοιπόν να πάρουμε τώρα το οικόπεδο πίσω, να αρχίσει να κατασκευάζει το σχολείο και ταυτόχρονα βέβαια να λυθεί άμεσα το ζήτημα, γιατί δεν μπορούν να μεταφέρονται ούτε οι μαθητές ούτε οι εκπαιδευτικοί από το ένα κτίριο στο άλλο, δηλαδή σε μια απόσταση 2 χιλιόμετρων, πράγμα που στερεί τη δυνατότητα. Μάλιστα. Και βέβαια στην εκπαίδευση, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει και το ζήτημα της προσχολικής αγωγής. Γιατί έχουμε το εντός εισαγωγικών προνόμιο, η Αμπελόκηποι Κειμενεμένοι, να είμαστε ένας από τους 27 όλους και όλους και αδήμους στην Ελλάδα που δεν συμπεριλαμβανόμαστε στην υποχρεωτική, δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά στο δημόσιο νηπιαγωγείο, γιατί η Δημοτική Αρχή των Αμπελοκήπων στήλωσε τα πόδια κάτω και αντί να διεκδικήσουμε ένα νηπιαγωγείο που χρειαζόμασταν στην περιοχή της Μενεμένης και ενώ υπάρχει και το οικόπεδο, μείναμε έξω από αυτό. Και ταυτόχρονα βέβαια μένουν τα παιδιά μας έξω και από το δημόσιο νηπιαγωγείο, αλλά και έξω από τους παιδικούς σταθμούς, όπου βέβαια, ξέρετε, υπάρχουν και τα γνωστά ζητήματα με τα βάουτσερ, τα τροφεία, τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις των εργαζόμενων στους παιδικούς σταθμούς και όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στο Δελτίο. Καλή επιτυχία στις εκλογές. Και εγώ σας ευχαριστώ και αν με επιτρέπετε να κλείσουμε με μία φράση κυριολεκτικά. Ζητάμε τη στήριξη και την ψήφο των συμπολιτών μας για μια ζωή, όπως λέμε, που μας αξίζει σε γειτονιές που μας ανήκουν. Ευχαριστώ πολύ.